συνδύασαν την αγάπη για την τεχνολογία και το ελληνικό καλοκαίρι και ένωσαν τη Silicon Valley με τη Θεσσαλονίκη. Σε ένα σκηνικό που θύμιζε θερινό σινεμά, η κοινότητα των προγραμματιστών της Google, GDG Thes, σε συνεργασία με τη Helexpo Death, έδωσε την ευκαιρία σε όσους το επιθυμούσαν να παρακολουθήσουν το ετήσιο συνέδριο της Google στο Σαν Φρανσίσκο σε απευθεία σύνδεση και να συνομιλήσουν με υψηλόβαθμα στελέχη της Google, όπως ο Βαν Ρίπερ. Hello, San Francisco. Hello, Moscone Center. GDG Thessaloniki here. Nice meeting you, Van. Online meeting you. So, we watched a great event. So many news from Google. So many news on developing. That's really excited. Σύμφωνα με τα στοιχεία που πήρε το GDG Θεσσαλονίκη από την Google, περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι είδαν τη Θεσσαλονίκη μέσα από τη σύνδεση που είχε με το συνέδριο Google I.O. Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν σημαντικά τεχνολογικά θέματα που δίνουν τον βηματισμό στις μελλοντικές εξελίξεις, όπως για παράδειγμα οι σχεδιαστικές αλλαγές που γίνονται στο διαδίκτυο. Το πώς οι developers γενικά ακούνε τους χρήστες που χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες και τις σελίδες και τακτοποιούν τα δεδομένα που βλέπει ο χρήστης και το πώς τα βλέπει ο χρήστης με ένα συγκεκριμένο τρόπο ώστε να ευκολύνει τον ίδιο το χρήστη χωρίς να το καταλαβαίνει. Επίσης, όλα αυτά γίνονται σε καινούργια περιβάλλοντα όπως είναι το cloud, με αποτέλεσμα ο χρήστης να έχει δεκαπλά και εκατονταπλές ταχύτητες πάνω στην πληροφορία την οποία παίρνει. Όσοι συμμετείχαν στην εκδήλωση του GDG Θεσσαλονίκη είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τους χάρτες της Google και για τη διαδικασία ανάρτησης δεδομένων. Είναι μια πλατφόρμα που χρησιμοποιείται περίπου από 3,5 δισεκατομμύρια ανθρώπους πάνω στον πλανήτη. Αυτό σημαίνει ότι αυτή η πλατφόρμα φιλοξενεί κάποια συγκεκριμένα δεδομένα που ψάχνει κάθε χρήστης. Μια πόλη έχοντας επικαιροποιημένα δεδομένα πάνω στα Maps σημαίνει αυτόματα ότι κάποιος είτε είναι τουρίστας και έρχεται να τα δει, είτε είναι ντόπιος, Θεσσαλονικιός, κάποιος άλλος Έλληνας που έρχεται μέσα από την Ελλάδα, δεν χρειάζεται να είναι από το εξωτερικό μόνο, ψάχνει και βρίσκει εύκολα ό,τι θέλει στην πόλη. Υπάρχει φωτογραφική αποτύπωση ή αποτύπωση μέσω βίντεο και 360 φωτογραφιών της πόλης ή συγκεκριμένων σημείων και έτσι κάποιος μπορεί να περιηγηθεί virtual πριν έρθει να το δει και αυτό αυξάνει και τη ροή των τουριστών και την ευκολία που κάθε πολίτης της κάθε πόλης βλέπει και ψάχνει αυτό που θέλει. Για 2 μέρες οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας. Είδαν ακόμη και δοκίμασαν από κοντά τη νέα touchless τεχνολογία που εισάγει την τρισδιάστατη επικοινωνία του χρήστη με τον υπολογιστή. Στα παιδιά ασχολούνται. Είναι καλό που έγινε φέτος για πρώτη φορά το GDG στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη ακόμα καλύτερα γιατί μας βολεύει. Πολλοί τη φοβούνται, αλλά υπάρχουν και άλλοι που την υποστηρίζουν και ασχολούνται μαζί με αυτή τη τεχνολογία χωρίς να έχουν καμία σχέση, να μην σπουδάζουν, απλά από ενδιαφέρον και πολλές φορές είναι αυτοί που προοδεύουν. Είναι ίσως το μεράκι, το ταλέντο, το έμφυτο και είναι πολύ ενδιαφέρον. Το καλό είναι ότι το ίντερνετ δεν έχει χώρες, δηλαδή όποιος θέλει μπορεί να ασχοληθεί και ας μην σπουδάζει πληροφορική, όποιος θέλει μπορεί να μάθει. Υπάρχει γνώση, είναι εκεί και όποιος θέλει μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Τα μικρότερα και μεγαλύτερα παιδιά είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν επίσης για τις δράσεις της EduAct και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ρομποτική για Όλους. Η EduAct λοιπόν είναι ένας εκπαιδευτικός οργανισμός ο οποίος υποστηρίζει κάθε είδους καινοτομία. Η παρουσία μας εδώ συμπίπτει με το γεγονός ότι η αποστολή μας μόλις γύρισε από 2 ταξίδια στην Αμερική. Το ένα είχε να κάνει με την παρουσία των παιδιών από το Ευρωπόταμο στο World Festival που έγινε στο St. Louis και η δεύτερη παρουσία μας στην Αμερική είχε να κάνει με το πολύ τιμητικό γεγονός ότι η Ελλάδα παρουσίασε πλέον ως καλύτερη πρακτική σε παγκόσμιο επίπεδο την προσέγγιση του προγράμματος Ρομποτική για Όλους. Το παρόν έδωσε και η ομάδα Robot Masters που κατέκτησε την 3η θέση στη ρομποτική απόδοση και τη 2η στη ρομποτική επίδειξη στο φετινό ανοιχτό πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα εκπαιδευτικής ρομποτικής FLL. Αφού το ρομπότ συνέλεξε τους ανθρώπους, τα ζώα και τις προμήθειες, περνάει πάνω από τα εμπόδια, από τα ερείπια, για να τερματίσει στην ασφαλή περιοχή. Μαζεύει τους ασύρματους και τερματίζει με συνολική βαθμολογία 584 πόντους. Το Google I.O. Extended Θεσσαλονίκη ήταν η πρώτη επίσημη συμμετοχή της Ελλάδας στο συνέδριο της Google.